Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας. Η σημερινή μας εκδήλωση, όπως και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν προηγηθεί και αυτές που σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα σε άλλες πόλεις, δεν έχουν ένα απλά επαιτειακό χαρακτήρα. Φιλοδοξούμε να σηματοδοτήσουν μια νέα ορμή στην προσπάθεια του εκδοτικού μας, ώστε τα επόμενα χρόνια να ανταποκριθεί στο πλάι του ΚΚΕ στις σύνθετες μάχες που μας περιμένουν. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το εκδοτικό σύγχρονη εποχή ιδρύθηκε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ την περίοδο της δικτατορίας του 1967 σε συνθήκες παρανομίας και διώξεων για το κόμμα και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ήταν γέννημα της ανάγκης να εκδοθούν και να διαδοθούν πλατιά τα έργα των Μάρξ, Έγγελς και Λένιν στην Ελλάδα, ώστε να γνωρίσει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα την κοσμοθεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού. Αφετηρία για την ίδρυση της σύγχρονης εποχής ήταν η μετάφραση και έκδοση του έργου της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης με τίτλο «Ο Λενινισμός και η σύγχρονη εποχή», από το οποίο πήρε και το όνομά της. Έτσι, στα τέλη του 1969, κρατούμενοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Παρθένι της Λέρου, κατάφεραν σε 15 μόλις μέρες να μεταφράσουν το έργο από τη ρωσική γλώσσα. Μεταξύ των μεταφραστών ήταν οι σύντροφοι Χαρίλαος Φλωράκης, Στέφανος Παπαγιάννης, Γιώργης Τρικαλινός και Αχιλέας Σέντερης. Η μετάφραση 550 περίπου τυπογραφικών σελίδων μιας επιστημονικής έκδοσης σε λίγες μέρες και κάτω από τη μύτη των δεσμοφυλάκων αξιοποιήθηκε αρχικά για ιδεολογικά μαθήματα στην εξορία. Στη συνέχεια, με πρόταση των συντρόφων Κατσαρού, Δεμουρτζίδη και Μπετσιμέα προς την Κεντρική Επιτροπή, εκδόθηκε το βιβλίο τον Νοέμβρη του 1972 και διακινήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της ασφάλειας με ημερομηνία στις 18 Δεκέμβρη του 1972, που παρακολουθούσε όλη τη διαδικασία της έκδοσης και διακίνησης και έδινε τις οδηγίες για τη δέουσα αντιμετώπιση των διακινητών. Η μεταφορά της πρωτότυπης έκδοσης στο στρατόπεδο, η μετάφρασή της, η έκδοση και η διακίνηση ήταν ένας πραγματικός άθλος. Η ίδρυση, βέβαια, σύντροφοι και φίλοι, της σύγχρονης εποχής δεν ήταν η αρχή. Ήταν ένας νέος σταθμός στη μορφωτική και εκδοτική προσπάθεια του ΚΚΕ, στην πολιτική και πολιτιστική παρέμβασή του, συστατικό στοιχείο της δράσης του που διαπερνά ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή. Το 1918 κυκλοφορεί ο Ριζοσπάστης. Το 1922 η κομμουνιστική επιθεώρηση. Από την ίδρυση ακόμα του ΣΕΚΕ λειτουργήσαν μια σειρά από εκδοτικές πρωτοβουλίες με πλούσια παραγωγή βιβλίου που υπηρετούσε την κομμουνιστική μόρφωση των μελών και στελεχών του κόμματος και την άνοδο της ταξικής συνείδησης της εργατικής τάξης. Εκδόθηκαν βιβλία προσανατολισμένα στη διάδοση και εκλαήκευση έργων της μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοθεωρίας. Βιβλία που υπηρετούσαν τις ανάγκες της ταξικής πάλης σε κάθε περίοδο. Σημαντικών έργων της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, ακόμη και σχολικών βιβλίων για τις ανάγκες στην πολιτική προσφυγιά. Σε όλα αυτά τα χρόνια, την ίδια αντιμετώπιση που είχε το ΚΚΕ από το αστικό κράτος, με τις διώξεις και την παρανομία, είχαν και οι εκδοτικές του πρωτοβουλίες, που όμως δεν σταμάτησαν ποτέ, γιατί ποτέ δεν σταμάτησε η δράση του ΚΚΕ. Μια τέτοια βαριά ιστορία κληρονόμησε η σύγχρονη εποχή. Αυτή τη σκυτάλη πήρε στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, μέσα σε συνθήκες παρανομίας και προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του κόμματος στην Ελλάδα. Με εφόδιο αυτή την κληρονομιά ξεκίνησε μια διαδρομή μέσα από την οποία πιο πλατιά τμήματα της εργατικής τάξης ήρθαν σε επαφή με το πραγματικά ριζοσπαστικό και προοδευτικό βιβλίο. Από τότε μέχρι σήμερα η σύγχρονη εποχή έχει εκδώσει περισσότερους από 2.000 τίτλους. Στην ιστορική αυτή πορεία κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ολοκληρωμένο το θεμελιώδες έργο του Μάρξ, το Κεφάλαιο, τα άπατα του Λένιν, δημιουργήθηκε και εμπλουτίζεται συνεχώς η μικρή μαρξιστική βιβλιοθήκη, με διαχρονικά επίκαιρες εκδόσεις όπως το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένας τίτλος που δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησε διαχρονικά έχει διακινηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Φέτος ολοκληρώθηκε μια ακόμη σημαντική προσπάθεια που αφορά την έκδοση στα ελληνικά της σοβιετικής σειράς των απάντων του Στάλιν.
Αυτή η προσπάθεια μετάφρασης ανέκδοτων έργων των κλασικών του μαρξισμού-λενινισμού στην ελληνική γλώσσα συνεχίζεται έως και σήμερα με αμείωτη ένταση. Φίλοι και σύντροφοι, παράλληλα με αυτή την προσπάθεια, η εκδοτική δραστηριότητα της σύγχρονης εποχής όλα αυτά τα χρόνια ανέπτυξε μια πολύ πλούσια και σημαντική θεματολογία. Ανέδειξε σταθμούς της παγκόσμιας ιστορίας από την αρχαιότητα, το Μεσαίωνα, το Βυζάντιο, την Επανάσταση του 1821, τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ανέδειξε την επαναστατική πάλη της εργατικής τάξης ως πηγή γνώσης και διδαγμάτων, όπως τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, την Παρισινή Κομμούνα, τους ταξικούς αγώνες στην Ελλάδα και διεθνώς. Συνέβαλε στην πορεία προς τη συλλογική εκτίμηση των συμπερασμάτων της ιστορίας του εργατικού κινήματος και του ΚΚΕ με μια σειρά εκδόσεις αγωνιστών, μελέτες των μεταπολεμικών χρόνων, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά των τμήματων της ιστορίας και του ιστορικού αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που εμπλώτησαν την εκδοτική παραγωγή με συλλογικές επεξεργασίες και ντοκουμέντα ιστορικής σημασίας, με πιο εμβληματική την έκδοση του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ. Η σταθερή προσήλαση του ΚΚΕ στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού εκφράστηκε και με ανάλογες εκδόσεις που συνέβαλαν στην ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας των λαών, με την ανάδειξη της διαδικασίας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, της δράσης επαναστατικών κινημάτων, εκδόσεις με επεξεργασίες, μελέτες και υλικά που βοήθησαν στην κατανόηση των ταξικών αγώνων σε μια σειρά χώρες, αλλά και κειμένων κομμουνιστών ηγετικών μορφών του διεθνούς κινήματος. Μέσα από μια σειρά εκδόσεις της σύγχρονης εποχής αναδείχθηκε το αντιλαϊκό περιεχόμενο της στρατηγικής του κεφαλαίου στο επίπεδο της οικονομίας, των παραγωγικών κλάδων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής της χώρας στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις από την ΕΟΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ΝΑΤΟ. Η ιστορική πορεία ορίμανσης του ίδιου του κόμματος και της στρατηγικής του είναι αποτυπωμένη στα 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας. Η μελετητική δουλειά και οι αποφάσεις του κόμματος για τις αιτίες της αντεπανάστασης και των ανατροπών στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και η πορεία αποκατάστασης του επαναστατικού χαρακτήρα του κόμματος μέσα από σκληρή ιδεολογική και οργανωτική δουλειά είναι επίσης αποτυπωμένη στο πολιτικό βιβλίο. Όλα αυτά τα χρόνια, με τις συλλογικές και επιστημονικά αναβαθμισμένες επεξεργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και των τμήματων της, ενισχύεται μια πολύπλοκη εκδοτική δραστηριότητα που φωτίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνατότητες της εποχής, προβάλλοντας την προοπτική του σοσιαλισμού-κομμουνισμού την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Σε όλη της την πορεία, η σύγχρονη εποχή συνέβαλε με την έκδοση εκλαϊκευτικών εκδόσεων για τη γνωριμία με τις θέσεις του ΚΚΕ, απευθυνόμενη ιδιαίτερα στην νεολαία, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει η παρέμβαση σε αυτές τις ηλικίες. Συνέβαλε με αυτόν τον τρόπο στον ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό ενάντια στην αστική τάξη και τον οπορτουνισμό, τροφοδότησε την ιστορική γνώση, δημιούργησε εφόδια σημαντικά για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Σε αυτή την κατεύθυνση ανέδειξε και αναδεικνύει επεξεργασίες της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας γύρω από τη σοσιαλιστική οικονομία και εξουσία, την ιστορική αλήθεια, τον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και την ιστορία και το χαρακτήρα της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας ως νεολαίας του ΚΚΕ. Από το περιεχόμενο των εκδόσεων δεν θα μπορούσαν να λείπουν εκδόσεις πολιτικού, ιστορικού και λογοτεχνικού περιεχομένου με θέμα τη γυναικεία ανισοτιμία. Η ανάδειξη της μελετητικής δουλειάς του αντίστοιχου τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής, που σηματοδοτεί σημαντικές ιστορικές και σύγχρονες πλευρές ιδεολογικής πάλης για την υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των γυναικών. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι ιστορικά επιβεβαιωμένη από ολόκληρη την ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, η βαθιά μας πεποίθηση ότι το λογοτεχνικό έργο μπορεί να συνεγείρει, να αφυπνίσει και να επιδράσει. Αυτή την αλήθεια γνωρίζουν καλά οι κυρίαρχες τάξεις. Αυτή την πραγματικότητα επιχείρησαν και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν με το σκοταδισμό, τη θρησκοληψία, τις διώξεις και τους αποκλεισμούς δημιουργών, καλλιτεχνών και διανοούμενων με επιχειρήσεις χειραγώγησης και εξαγοράς. Στις σημερινές συνθήκες του καπιταλισμού, που διανύει το τελευταίο του υπεριαλιστικό στάδιο, σε συνθήκες που κυριαρχούν τα μονοπόλια,
η επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας αποκτά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την προσπάθεια ελέγχου της συνείδησης. Οι αστεί γνωρίζουν καλά ότι η τέχνη γενικά αλλά και η λογοτεχνία ειδικότερα μπορεί να περιέχει εκείνη την πρώτη ύλη και τα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση επαναστατικής συνείδησης, την ικανότητά της να εμπνέει στον αγώνα για την κατάργηση της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Γι' αυτό η αναγκαία άμυνα του συστήματος εκφράζεται και στο χώρο της λογοτεχνικής δημιουργίας και γενικότερα στο χώρο της παραγωγής βιβλίου. Στην ιδεολογική χειραγώγηση των μαζών, τη δική της συμβολή έχει και η επιχειρούμενη χειραγώγηση και στράτευση συγγραφέων και δημιουργών και η ανάλογη αντανάκλαση στο έργο τους ιδεολογημάτων της πραγματικότητας που στοχεύουν στη στρέβλωση της πραγματικότητας, την αταξική επιδερμική αντιμετώπιση των προβλημάτων κρύβοντας τις αιτίες που τα δημιουργούν. Σήμερα από την κυρίαρχη ιδεολογία προβάλλονται μύθοι και αυταπάτες, όπως για παράδειγμα ότι κάθε κόπος αμείβεται. Προβάλλονται τα πρότυπα επιτυχημένων πλουσίων που ξεκίνησαν δήθεν από χαμηλά. Προβάλλεται το Star System και άλλα παρόμοια. Αποθεώνεται ο ατομισμός, η ανταγωνιστικότητα στον χώρο της δουλειάς, ως στοιχεία σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση. Καλλιεργείται η αντιδιαλεκτική μεταφυσική προσέγγιση γεγονότων και φαινομένων. Αποθεώνεται ο αντιεπιστημονικός αγνωστικισμός που απορρίπτει την έννοια της αντικειμενικής πραγματικότητας και αλήθειας και επιτρέπει στο όνομα της ελευθερίας την υιοθέτηση ανορθολογισμών, όπως για παράδειγμα του αυθαίρετου αυτοπροσδιορισμού ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Ο κατάλογος βέβαια είναι πολύ μακρύς και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στην μετωπίδα των ιδεολογημάτων της αστικής τάξης βρίσκεται σταθερά, βρίσκεται πάντα ο χρήσιμος αντικομμουνισμός, που παραμένει επίκαιρος παρά την ήττα που έχει υποστεί εδώ και 30 χρόνια το κομμουνιστικό κίνημα και η φαινομενικά ακίνδυνη επιρροή του. Εκτιμώντας τον ιδιαίτερο ρόλο της τεχνολογίας στη διάδοση των ιδεών, τη συμβολή της στην ψυχική ανάταση, την οργάνωση και έκφραση του κοινωνικού συναισθήματος, αλλά και ως παράγοντα πολιτικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης, η σύγχρονη εποχή διαχρονικά στήριξε και στηρίζει το ποιοτικό λογοτεχνικό βιβλίο. Οι εκδόσεις μας περιλαμβάνουν σημαντικά έργα από την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία, έργα σοβιετικών συγγραφέων και συγγραφέων από τις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, που δημιούργησαν ένα πλούτο έργων με ξεχωριστή αξία σε μορφή και περιεχόμενο, αποδεικνύοντας την ανωτερότητα του σοσιαλισμού και στον τομέα των γραμμάτων και των τεχνών. Τέτοια έργα αναδεικνύουν την πορεία της σοσιαλιστικής επανάστασης, την προσπάθεια της οικοδόμησης, αλλά και τις δυσκολίες της αντιφάσης, καθώς και τη διαπάλυση όλη αυτή την πορεία. Περιλαμβάνουν επίσης σημαντικά έργα Αμερικανών, Ευρωπαίων, Κουβανών και άλλων δημιουργών, έργα κορυφαίων Ελλήνων λογοτεχνών που άφησαν το ξεχωριστό τους αποτύπωμα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των δημιουργών και των έργων τους που έχουν εκδοθεί από τη σύγχρονη εποχή για να τον αναφέρουμε εδώ και μπορεί να αδικήσουμε. Ιδιαίτερη στιγμή στην πολιτιστική προσφορά της σύγχρονης εποχής αποτελούν οι εκδόσεις από τα επιστημονικά συνέδρια που διοργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος με το Τμήμα Πολιτισμού, με τη συμβολή πλήθους ανθρώπων των γραμμάτων, καλλιτεχνών, λογοτεχνών. Παράλληλα με αυτές τις εκδόσεις, η σύγχρονη εποχή διαχρονικά προσπάθησε να στηρίζει νέους δημιουργούς που θέλουν να θέσουν το έργο τους στην υπηρεσία των πανανθρώπινων ιδανικών, της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων που συγκλονίζονται από μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, δημιουργών που εμπνέονται από αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός, νοιάζονται για τις λαϊκές ανάγκες, αντιστέκονται στον ατομισμό, τη σύψη του καπιταλισμού και αποτυπώνουν ανάλογους προβληματισμούς στο έργο τους. Η παραγωγή βιβλίου από τη σύγχρονη εποχή παράλληλα υπηρετούσε πάντοτε το σκοπό της έκδοσης βιβλίου που ενισχύει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, που επιτρέπει την καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηματικών και άλλων δυνατοτήτων, οι οποίες ενισχύουν μια σωστή αντίληψη για τον κόσμο και τον άνθρωπο από τα πρώτα βήματα της ζωής. Σημαντική υπήρξε η έκδοση θεωρητικών κειμένων για την παιδεία και τη διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων, ανάμεσά τους του Γλινού, τη Συμβριώτη, του Μακαρένκο και άλλων σοβιετικών επιστημόνων. Σήμερα η παραγωγή παιδικού και νεανικού βιβλίου συνεχίζεται με τη συμβολή αξιόλογων συγγραφέων που συνεργάζονται με το εκδοτικό. Στηρίζεται στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν τα θεωρητικά εργαλεία που αναπτύσσει συλλογικά το κόμμα
για τις γνωσιακές, μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού με τη στήριξη του Τμήματος Παιδείας και της Διατηματικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες. Σημαντική στιγμή για τη σύγχρονη εποχή αποτέλεσε η συνεργασία της με σπουδαίους εικαστικούς δημιουργούς όπως ο Βαρλάμος, ο Φαρσακίδης, ο Στεφανίδης και άλλοι που σφράγισαν τις εκδόσεις μας με το έργο τους και την αισθητική τους αντίληψη για το βιβλίο και το εικαστικό μέρος των εκδόσεων. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αντικειμενικά η καπιταλιστική οικονομία και παραγωγή είναι εξίσου εχθρική απέναντι στην παραγωγή βιβλίου και την ανάπτυξη λογοτεχνικού έργου, αλλά και στους ίδιους τους δημιουργούς. Βασικό στοιχείο που αποδεικνύει αυτή την εκτίμηση είναι η εμπορευματοποίησή της. Η δημιουργία αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, το οποίο θα διατεθεί στον καταναλωτή αναγνώστη μέσω της αγοράς με σκοπό το κέρδος. Προϋποθέτει τον επενδυτή, τον χρηματοδότη, ο οποίος με τα δικά του κριτήρια θα επιλέγει τι θα χρηματοδοτήσει, συνυπολογίζοντας μαζί με το περιεχόμενο και την οικονομική αποδοτικότητα του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός και στον χώρο των εκδόσεων έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη στην παραγωγή και εμπορία βιβλίου ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων που ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη αγορά. Ο ρόλος του μάρκετινγκ μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο προώθησης και διανομής επιδιώκει να ελέγχει το τι παράγεται και τι διακινείται. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία και όχι μόνο, πολλούνται θέσεις τοποθέτησης βιβλίων σε μια γνωστή λογική σούπερ μάρκετ. Η ακριβοπληρωμένη διαφήμιση επιδρά επίσης πολύ σημαντικά. Το ίδιο ισχύει με τη μαζική διακίνηση κατά βάση αντιδραστικών τίτλων ως ένθετα στις εφημερίδες. Μεγάλη εκδοτική επιτυχία, πέρα από φωτεινές εξαιρέσεις, γνωρίζουν κυρίως χαμηλής ποιότητας παραγωγές, έντυπες σαπουνόπερες, εύπεπτοι και με αντιδραστικό περιεχόμενο τίτλοι. Παρά τις ιδιαιτερότητες στον χώρο του βιβλίου και την ύπαρξη ενός κοινού που διατηρεί καλή σχέση με το διάβασμα, στην ούτως ή άλλως μικρή αγορά υπάρχουν έντονα τα σημάδια από τη λειτουργία του νόμου της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης, με αποτέλεσμα μικρότερη και μικρή εκδοτική οίκη και βιβλιοπωλεία να πιέζονται και να κλείνουν. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος ζωής και δουλειάς των λαϊκών στρωμάτων, τα εξαντλητικά και ελαστικά ωράρια, οι δυσκολίες επιβίωσης των λαϊκών στρωμάτων διαμορφώνουν ένα πλέγμα εμποδίων που επιδρά στην επαφή με το βιβλίο και το διάβασμα. Κάνουν το διάβασμα και την αγορά βιβλίων δευτερεύουσα ανάγκη, ακόμα και στο επίπεδο της δυνατότητας διάθεσης κάποιων χρημάτων για αυτό το σκοπό. Σε αυτό το περιβάλλον, η εκδοτική προσπάθεια του ΚΚΕ αντιμετωπίζει παράλληλα με τον οικονομικό ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση στο ίδιο το περιεχόμενο με προσπάθειες αποκλεισμών και περιθωριοποίησης. Ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον αναβλύζει λοιπόν από παντού η ανάγκη ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις που παράγουν τον πλούτο υλικό και πνευματικό από την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Αγαπητοί σύντροφοι, σε μια τέτοια εκδήλωση σαν τη σημερινή δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού που κληροδότησαν το έργο τους και τα πνευματικά τους δικαιώματα στο ΚΚΕ και τη σύγχρονη εποχή. Ανάμεσά τους είναι η Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, ο Γιώργης Φαρσακίδης και ο Γιώργης Βαρλάμος. Δεν μπορούμε επίσης να μην αναφερθούμε σε όλους αυτούς που υπηρέτησαν στην 50χρονη πορεία της σύγχρονης εποχής από διάφορες θέσεις. Από τους συντρόφους που στην εξορία μετάφρασαν την πρώτη έκδοση, ξεπερνώντας κάθε νόρμα και κάθε δίκτυο παραγωγικότητας, συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, εικονογράφους, γραφίστες, τυπογράφους, βιβλιοδέτες και συνολικά όλους τους εργαζόμενους που συχνά σε δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν για το εκδοτικό του κόμματος. Καθώς βέβαια και όλους εκείνους που κατά καιρούς είχαν κεντρική ευθύνη για τη λειτουργία της, ανάμεσα στους οποίους είναι οι σύντροφοι Φουτουκίδης, Ζορζοβίλης, Βεβεράτος, ο σύντροφος Παπαλαιονίδας που είναι σήμερα κοντά μας και η σύντροφη Σαφιδάκη. Η μορφωτική και εκδοτική ιστορία του κόμματος συνολικά, αλλά και η ίδια ιστορία της σύγχρονης εποχής, θέτουν για όλους εμάς που δουλεύουμε για την ίδια υπόθεση στις σημερινές συνθήκες ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων, προκειμένου να υπηρετηθούν από το μετερίζει που μας έχει χρεώσει το κόμμα μας η σκοπή και η αποστολή του. Κρατάμε καλά στο μυαλό μας αυτό που έλεγε η αείμνηστη συντρόφισσα Φιδάκη.
ότι η προώθηση του επαναστατικού πολιτικού βιβλίου, η προώθηση των επαναστατικών ιδεών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολόπλευρη ισχυροποίηση του κόμματος. Γι' αυτό σήμερα, με σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη για να αλλάξουμε τον κόσμο», συνεχίζουμε με το όπλο μας που είναι οι εκδόσεις μας, τα έντυπά μας, ο ριζοσπάστης, η κομμουνιστική επιθεώρηση, ο οδηγητής και το βιβλίο. Επιδιώκουμε να γίνεται η φωνή του κόμματος ακόμη πιο διεισδυτική, να φτάνει πλατιά σε ευρύτερο κομμάτι του λαϊκού και εργατικού κόσμου και κυρίως της νεολαίας. Με τη σιγουριά ότι τα έντυπά μας, οι εκδόσεις μας, αποτελούν το πιο ισχυρό όπλο των εργαζομένων στην αντιπαράθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία, θα επιμείνουμε σε πολύμορφες πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την προσπάθειά μας στη μορφή, το περιεχόμενο και τα μέσα που αξιοποιούμε. Έχοντας την πεποίθηση ότι η επαναστατική θεωρία και γνώση, όταν κατακτάει τις λαϊκές μάζες, γίνεται υλική δύναμη για να κινηθεί ο τροχός της ιστορίας μπροστά, για να αλλάξει ο κόσμος, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η εκδοτική μας δραστηριότητα να συνεχίσει να δημιουργεί όλα εκείνα τα ερεθίσματα, τους προβληματισμούς, τις γνώσεις που συμβάλλουν προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτούν καθημερινά την ικανότητα να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση για τη σοσιαλιστική προοπτική.